Αβέροφ να κυκλοφορά με φανέλα της Ομόνιας. Πάντως και ο Αβέροφ έβαλε το εμβόλιο και είναι πολλά ευτυχισμένος. Και να σας πω και την προσωπική μου εμπειρία. Άκουα για παρενέργειες, συμπτώματα, να χτυπήσω ξύλο, Και κανένα σύμπτωμα, καμιά παρενέργεια. Φυσικά μέχρι τώρα. Να χτυπήσω ξύλο, τουκ εμπρός. Μέχρι τώρα. Εντάξει, το πρόβλημα με τον Αβέροφ, ενώ είχε παρενέργειες να έχει, δύσκολο να τις καταλάβεις. Ναι. Τώρα, ας πούμε, το γέλιο το άβολο που έκαμε, θα μπορεί να είναι τα παρενέργεια από το εμβόλιο. Δεν θα μάθουμε ποτέ. Πάντως, μπορεί να επιμένει ότι ο ίδιος δεν έχει παρενέργειες, αλλά επειδή είναι στον αντένα που ευκήγε να μιλήσει, μάλλον είναι να προκύψουν άλλου είδους παρενέργειες. Άσχετα αν έχουμε εμβολιαστεί ή όχι, να έχουμε μάσκες. Μάλιστα. Πάμε στις κρατικές εγγυήσεις, κύριε Πρόεδρε. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, πήρατε πρωτοβουλία, στείλατε επιστολή στον Πρόεδρο της Βουλής. Είναι και όπως το μοσαϊκόνο, Αβέροφ. Έστασε να το δουν καλά ο Ριγίτας. Και στη συνέχεια γίνεται ακόμα χειρότερο. Κύριε Πρόεδρε, με ακούτε? Κύριε Πρόεδρε, τώρα με ακούτε? Κύριε Πρόεδρε. Με ακούτε? Ρε παιδιά, εξαφανίζεται. Ρε παιδιά, εξαφανίζεται. Έμεινε το θωρή γύρω και γυρολοφούλης. Καημένε μου, μπορεί να γλίτωσες που το εμβόλιο, αλλά από τον Νικήτα δεν γλιτώνει κανένας. Στη συνέχεια, βέβαια, αποκαταστάθηκε η σύνδεση. Άρα, κύριε Πρόεδρε, κύριε Αβέροφ Νεοφίδου, καλό μεσημέρι και πάλι. Μας ακούτε τώρα? Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Εύχομαι να μην ευθύνεται το εμβόλιο για τα τεχνικά προβλήματα. Όχι. Καμία σχέση. Να κοιτάξουν η δική μου τεχνική και η δική σας. Τα τεχνικά προβλήματα είναι, όχι τα εμβολιαστικά. Εν το άντεξε ο Αβέροφ. Ήταν το πιο αστείο πράγμα που άκουσε ποτέ στη ζωή του. Η λαφαζανιά που του είπε ο Νικήτας. Πάντως, όσο να προσπαθεί να μας πείσει ο Αβέροφ ότι δεν έχει καθόλου παρενέργειες που το εμβόλιο, το post που έκαμε στο Instagram άλλα δείχνει, διότι η παιδιά προχτές ανέβασε τούτες τις φωτογραφίες. Όχι, πέτε μου, είναι τέλειος. Ο Αβέροφ πας στον Άπαρο να παίζει πόλο. Ως ένας καθημερινός μέσος Κύπριος όπως όλους μας. Μα δεν τενάζει. Εν τυχαία νομίζω που γεννήθηκε στην Αργάκα. Κανονικά πρέπει να είναι Άγγλος γαλάζιο αίματος. Να βουράς τους κήπους του Μπάκινγχαμ με τον άπαρον του. Σα δεν σας εγκάλυψαν ακόμα με τις φωτογραφίες. Έχουμε και ένα σύντομο βιντεάκι. Μα δέτε τον κόρτο μου αν πας στον άπαρο. Αφού λαλό σας παιδιά, είναι γεννημένος για τον το πράγμα. Που ευτομάζε να πάει και κυνήγει να λεπούς, τώρα να δείτε. Εν πολλές οι παρενέργειες τελικά. Αφήστε τον Αβέροφ που το αρνείται. Ο Αβέροφ πάντως βρέθηκε και στη μεσημεριανή εκπομπή του ΣΥΓΜΑ. Ένα γεν εκπομπή την περασμένη εβδομάδα. Έρη, κύριε Νεοφίτου. Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Είναι και η πρώτη φορά που σας φιλοξενούμε σε αυτήν εδώ την εκπομπή από το ξεκίνημα, οπότε είναι διπλή χαρά. Αν πάμε καλά, θα το κάνουμε πιο συχνά. Το ευχόμαστε, κύριε Νεοφίτου. Λοιπόν, τώρα υπάρχει πρόβλημα. Να με προσέχετε, να ξανάρθω. Δεν έχετε παράπονο. Να με προσέχεις. Θα σε προσέχουμε. Να δούμε τι νούμερα να γράψεις. Αν γράψεις πάνω από 20, αν θέλεις να τον παρουσιάσεις κιόλας. Ήταν έτοιμος ο Μιχάλαρος να φάει τη Γεωργία και να βάλει τον Αβέροφ συμπαρουσιαστή.